Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σε μια κρίσιμη περίοδο της ιστορίας, εδώ, εις γην εναλίαν Κύπρον, έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε και να αποδίδουμε τιμή στο Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλωσορίζουμε τον σύντροφο Γενικό Γραμματέα όλες και όλοι μας. Χαιρετίζουμε τον σύντροφο βουλευτή και μέλος του πολιτικού γραφείου Γιώργο Μαρίνο, τη σύντροφο βουλευτή, τη συντρόφισσα βουλευτή Σεμίνα Διγενή, τον σύντροφο Ζήση Λιμπερίδη, μέλος της Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής, και τον σύντροφο Γιάννη Μανσογιαννάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Το ΚΚΕ είναι οι αγώνες του, οι θυσίες του, η τεράστια ιστορία του. Το ΚΚΕ παραμένει το πιο ισχυρό, το πιο δυναμικό κομμουνιστικό κόμμα στην Ευρώπη, με πρωτοπόρο ρόλο στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Είναι φορέας ιστορικής μνήμης και υποκείμενο πολιτικής πάλης για την οικοδόμηση της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Γι' αυτό πολεμήθηκε και πολεμάται άγρια μέσα από νέες μεθόδους πολιτικής και ψυχολογικής και κοινωνικής χειραγώγησης τύπου gaslighting. Πολεμάται άγρια από την αστική τάξη και τους εκπροσώπους της, γιατί εξέφρασε και εξακολουθητικά εκφράζει όλους τους πόθους του λαού για το όνειρο και την ελπίδα. Γιατί εκφράζει το ωραίο, το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό για το σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό. Γιατί το ΚΚΕ ανοίγει δρόμους, δείχνοντας πως η μεν κεφαλή της ιστορίας είναι η ταξική πάλη και η πολιτική φιλοσοφία, η δε καρδιά της, η εργατική τάξη. Μέσα από την ιστορική του δράση και την καθημερινή αγωνιστική του πάλη στη Βουλή και έξω στους δρόμους, το ΚΚΕ αποδεικνύει αυτό που έλεγε ο Μάρξ. Η φιλοσοφία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την ανύψωση του προλεταριάτου. Το προλεταριάτο δεν μπορεί να εξυψωθεί χωρίς την πραγματοποίηση της φιλοσοφίας. Εκεί κατευθύνεται ο αγώνας του ΚΚΕ, στην περαιτέρω μελέτη και ανάπτυξη της μαρξιστικής, λενινιστικής κοσμοθεωρίας βάσει των νέων επιστημονικών ανακαλύψεων. Ανακαλύψεις που μονολότι ανοίγουν νέους δρόμους για την ανθρωπότητα, εν τούτης το άρμα του κεφαλοκρατικού συστήματος και του πολεμοκάπουλου βραχείο ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ, οδηγούν νομοτελειακά στον όλεθρο. Πραγματικά, καπιταλισμός είναι ο μεγαλύτερος ιός. Και αυτόν τον ιό παλεύουμε να ανατρέψουμε. Άλλωστε, είμαστε τέκνα της ανάγκης και όρημα τέκνα της οργής, όπως έλεγε ο Βάρναλης στον οδηγητή. Η πολιτική σχέση του ΚΚΕ με την εργατική τάξη, τους μισθωτούς, τους άνεργους, τους εργαζόμενους φτωχούς, την νεολαία, τους αγρότες, τους ανθρώπους των γραμμάτων, των επιστημών, τους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τους μικροέμπορους, τους βιοτέχνες και το συνδικαλιστικό κίνημα αποτελεί το θεμελιώδη πυλώνα του ταξικού και αντιπεριαλιστικού μετόπου, αλλά και οδηγό στη διαμόρφωση επαναστατικής στρατηγικής για τον 21ο αιώνα. Με το ΚΚΕ λοιπόν, γιατί η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο συνεχίζει και θα συνεχίζει να κυματίζει περήφανα σε πείσμα των ταξικών εχθρών, γιατί έχει πλάσει κοκκινήσει κι άλλος ήλιος έχει βγει κι άλλη θάλασσα, άλλη γη. Με το ΚΚΕ, γιατί σοσιαλισμός, κομμουνισμός είναι η απάντηση στον 21ο αιώνα. Γιατί με το ΚΚΕ, για τη ζωή που μας αξίζει, για την Ελλάδα και την Ευρώπη, του σοσιαλισμού και κομμουνισμού. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, μπροστά μας έχουμε μεγάλες μάχες. Και στις μάχες πορευόμαστε με αγωνιστική ετοιμότητα. Άλλωστε, είμαστε μόλις 70 μέρες
πριν από τις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές του Ιούνιου είναι αδύρυτη ανάγκη να συμπορευτούμε, να συστρατευτούμε με το ΚΚΕ, ώστε η μεγαλύτερη ενίσχυσή του να αποτελέσει το εφαλτήριο των λαϊκών αγώνων, των λαϊκών δυνάμεων για την αντεπίθεση με στόχο την ανατροπή της σύγχρονης καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Καθώς οι αγώνες του λαού καταστέλλονται και το λαϊκό εισόδημα ροκανίζεται από την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση που επιβάλλει η οικονομική ολιγαρχία του καπιταλισμού και καθώς οι εργατικές, αγροτικές, εκπαιδευτικές διεκδικήσεις περιστέλλονται, το ΚΚΕ γίνεται το μεγάλο ποτάμι της ιστορίας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, αυτός είναι ο μόνος δρόμος, ο μονόδρομος. Το μεγάλο ποτάμι που οδηγεί και καθοδηγεί ενάντια στην εκμετάλλευση, ενάντια στον αστικό φαταλισμό. Ενάντια στη νέα ιερά υπεριαλιστική συμμαχία των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Ενάντια στην ελληνική εμπλοκή σε αυτή την πορεία υπονόμευσης της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, τίποτα δεν δημιουργείται σε ιστορικό κενό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το είπε ξεκάθαρα ο Γενικός Γραμματέας, είναι συμμαχία των μονοπωλίων. Επί της ουσίας αποτελεί διακρατική υπεριαλιστική ένωση, ως τέτοια λειτουργεί ως αντίπαλος των λαϊκών αναγκών και συμφερόντων. Μέσα ακριβώς αυτό το φόντο διεξάγονται οι εκλογές τον Ιούνιο. Παλεύει στη Βουλή το ΚΚΕ μαζί με το εργατικό, λαϊκό, αγροτικό και νεολίστικο κίνημα, συγκρούεται στο δρόμο με την πολιτική των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κομμάτων που την υπηρετούν. Ο καπιταλισμός στην Ευρώπη, και όχι μόνο, βρίσκεται σε προϊούσα σύψη. Θλιβερά παραδείγματα αυτής της σύψης είναι η προκλητική αναδιανομή του πλούτου προς όφελος του κεφαλαίου. Η φτώχεια, η ακρίβεια, η ανεργία, η επιστροφή της ακροδεξιάς και του φασισμού, ο ρατσισμός και ο εθνικισμός, η προσφυγή στη γενικευμένη πολεμική σύραξη, η στρατιωτικοποίηση στην Ευρώπη, όπως εδώ και πολλά χρόνια είχε προειδοποιήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ταυτόχρονα, οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες ενδογενείς στην καπιταλιστική Ευρώπη εντείνονται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα πρόγραμμα χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή δανείου 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, που σύναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις λεγόμενες εισαγωγικά αγορές και που πρέπει να αποπληρωθεί έντοκα μέχρι το 2058. Το Ταμείο Ανάκαμψης υπερψήφισαν στην Ευρωβουλή όλα τα αστικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας τα 33 δισεκατομμύρια ευρώ ως τάχα δωρεάν επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν αναλυθέστε. Το μοναδικό κόμμα το οποίο ανέδειξε από την πρώτη στιγμή αυτό το μέγα αντιλαϊκό μνημόνιο είναι το ΚΚΕ. Ακριβώς επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν κληθεί να πληρώσουν πολύ ακριβά τα λαϊκά εργατικά στρώματα με νέες θυσίες για τα επόμενα 35 χρόνια, με νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων, με το ξύλωμα των εργασιακών δικαιωμάτων, με ελαστικές μορφές απασχόλησης, με την ακρίβεια που εξαφανίζει το λαϊκό εισόδημα και με επιβολή νέων φόρων και πράσινα χαράτσια και όλα αυτά τα πράσινα άλογα που ακούμε κάθε λίγο και λιγάκι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, όλα τα αστικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που κυβέρνησαν, προωθούν τη στρεβλή και πλασματική άποψη πως τα προβλήματα είναι εισαγόμενα και επιβαλλόμενα απ' έξω, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το προπαγανδιστικό αφήγημα υποβαθμίζει συνειδητά το γεγονός ότι τα γενικά συμφέροντα της αστικής τάξης σε εθνικό επίπεδο είναι ίδια με τα γενικά συμφέροντα της αστικής τάξης όλων των καπιταλιστικών χωρών.
ανεξάρτητα από τη θέση που έχει η αστική τάξη της μιας ή της άλλης χώρας στο διεθνές σύστημα υπεριαλισμού στην παγκόσμια αγορά. Άλλωστε, η οικονομική ουσία του υπεριαλισμού είναι η διαμόρφωση και η κυριαρχία του μονοπωλίου. Η πάλη του ΚΚΕ εκφράζεται καθημερινά ενάντια στον υπεριαλισμό και στην πολεμοκάπηλη μηχανή Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, που δημιουργεί συνεχώς πολέμου, αυξάνοντας τις στρατιωτικές δαπάνες του ΝΑΤΟ από 1,16 τρισεκατομμύρια δολάρια σε 1,26 τρισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ του 2021 και 2023. Υπόψη πως ο αριθμός των κρατών που πληρούσαν τον ατοϊκό στόχο του 2% σχεδόν διπλασιάστηκε. Τα κράτη από 6 έγιναν 11. Επιπλέον, αν και τα 32 κράτη-μέλη της Λυκοσυμμαχίας πετύχουν το ελάχιστο 2% του ΑΕΠ που ζητά το ΝΑΤΟ, τότε η εκτιμόμενη συνολική δαπάνη θα αγγίξει το εξωφρενικό ποσό, για να το συγκρατήσουμε, 11,8 τρισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2028. Ορθά λοιπόν διατυπώνει ο ποιητής και στον πόλεμο όλα για όλα, κουβαλούσα πολυβόλα να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Αυτή ακριβώς η εμπλοκή στα σχέδια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης περιπλέκει επικίνδυνα την κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οδηγώντας σε ένα σκοτεινό μονοπάτι γεμάτο κινδύνου. Στη Σύνοδο Κορυφής στο Βίλνιους δρομολογήθηκε πορεία διευθέτησης των ελληνοτουρκικών διαφορών με ευρωατλαντική εποπτεία. Στόχοι είναι αφενός η ισχυροποίηση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και από την άλλη στην εκμετάλλευση στο Αιγαίο και βέβαια η θεσμική διχοτόμηση της Κύπρου. Αυτούς τους στόχους υπηρετεί το παζάρι που είναι σε εξέλιξη. Σε αντίθεση με το αστικό πολιτικό σύστημα, το ΚΚΕ εδώ και χρόνια πρόβλεψε και ανέλησε τη νέα αρχιτεκτονική της Υπεριαλιστικής Συμμαχίας. Για τούτο και αντιτίθεται σε κάθε συμφωνία στήχησης που καλλιεργείται από τα αστικά και συστημικά κόμματα πίσω από αυτά τα αμερικανατοϊκά σχέδια συνδιαχείριση στο Αιγαίο και ανοιχτής ή συγκαλυμμένης διχοτόμησης στο Κυπριακό, που σύν της άλλης αυτά ακριβώς τα σχέδια ενισχύονται από τον αγγλικό παράγοντα. Πρόβειλα, το Κυπριακό περνά σε νέα φάση όξυνσης των υπεριαλιστικών πολεμικών επιχειρήσεων. Στη βάση αυτή, το είπε πολύ ξεκάθαρα προηγουμένως ο Γενικός Γραμματέας, η θέση του ΚΚΕ για Κύπρο ενιαία αντιπαλεύει τον εθνικισμό και την γετοποίηση που προκαλεί η διζωνικότητα και τα δύο συνιστόντα κράτη, εκφράζοντας την αναγκαιότητα της ενιαίας οργάνωσης και της κοινής πάλης της εργατικής τάξης. Εξάλλου, οι συστημικές παρεμβάσεις των ΗΠΑ Αγγλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επισπευθούν οι συνομιλίες και να υπογραφεί συμφωνία στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένου, είτε αυτό αφορά στο Αιγαίο είτε και στην Κύπρο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η αστική δημοκρατία είναι η πολιτική των καπιταλιστικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επίκεντρο την οικονομική βάση, όπως είπαν προηγουμένως, του μονοπωλιακού καπιταλισμού. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα προκάλημα για να συγκαλυφθούν τόσο η οικονομική εκμετάλλευση όσο και η πολεμική οικονομία, την οποία χρησιμοποιούν οι εξουσίες, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Ο Λένιν έλεγε ότι ο πολεμικός κρατικομονοπωλιακός καπιταλισμός είναι στρατιωτικό κάτεργο για τους εργάτες, στρατιωτική περιφρούρηση των κερδών των καπιταλιστών. Μόνο το ΚΚΕ διαθέτει τις δυνάμεις του σε όλα τα μέτωπα για την υπεράσπιση των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων και αποτελεί τη μοναδική μαχητική αντιπολίτευση. (Κλήσεις)
Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και τα ακροδεξιά μορφώματα, εν χορό και από κοινού συμφωνούν σε όλες τις στρατηγικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στηρίζουν και αναπαράγουν ατοικές και ευρωατλαντικές πολιτικές, καλώντας τους εργαζόμενους να γίνουν θυσία στο μολόχ των επενδύσεων. Απέναντι στον ευρωμονόδρομο, το ΚΚΕ αποτελεί εγγύηση και δύναμη για την απόκρουση των αντιλαϊκών σχεδίων. Χιλιάδες μέλη, αλλά και χιλιάδες φίλοι και χιλιάδες συμπορευόμενοι με το κόμμα αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση ενός δυνατού ρεύματος αμφισβήτησης στην κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική. Γιατί μόνο το ΚΚΕ διαθέτει τις δυνάμεις του σε όλα τα μέτωπα για την υπεράσπιση των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων. Είναι η μοναδική μαχητική αντιπολίτευση. Τον Ιούνι πάμε όλοι και όλες μαζί να αναδείξουμε πολύ πιο ισχυρό το ΚΚΕ στην Ευρωβουλή, ώστε να αποκρούσουμε αυτά τα αντιλαϊκά σχέδια της καπιταλιστικής διακρατικής ένωσης. Να ανατρέψουμε την εθνικιστική τάση εξασφάλισης των ιδιαίτερων συμφερόντων των εθνικών αστικών τάξεων στο πλαίσιο αυτής της ένωσης. Η ενίσχυση του ΚΚΕ σε ευρωεκλογές θα δώσει και δύναμη και ελπίδα στο λαό. Θα σηματοδοτήσει αγωνιστικό μήνυμα μαχητικής αισιοδοξίας στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη για να ισχυθεί η πάλη του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ο λαός γνωρίζει καλά πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βελτιώνεται, ανατρέπεται. Ψηλά λοιπόν την κόκκινη σημαία του σοσιαλισμού κομμουνισμού, την κόκκινη σημαία του Λένιν, για ένα ΚΚΕ ακόμα πολύ πιο ισχυρό, για την πανευρωπαϊκή αντεπίθεση των λαών, για να σπάσουμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, για να ελπίζουμε, όπως έγραφε ο Μπρέκτ, στους σεισμούς που μέλλονται να έρθουν.